Είναι η στιγμή που ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βασιλάκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Ευτύχης Βασιλάκης παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και από τον Περιφερειάρχη Κρήτης τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη προσφορά του και την πολυσχηδή δραστηριότητά του στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η τιμή αυτή ανήκει στον πατέρα μου, έναν άνθρωπο που δεν προλάβατε ίσως από κοντά να αναγνωρίσετε. Το ξέρω ότι θέλατε. Είχατε κάνει και μια επαφή πέρυσι, αλλά δυστυχώς δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση υγεία του πλέον. Ο κύριος Ευτύχης Βασιλάκης ήταν άλλωστε το τιμόμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης κοπής της πίτας που οργάνωσε στο Κέντρο Αναδρομές ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Νομίζω ότι ο πραγματικός λόγος που βρίσκομαι εδώ απόψε είναι γιατί δεν πρόλαβε να είναι εδώ ο πατέρας μου, τον οποίο ήθελαν και να βραβέψουν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί νομίζω ότι εκείνος και η μητέρα μου ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει αυτό για το οποίο σήμερα ουσιαστικά η προσπάθεια αναγνωρίζεται και το έχουμε κάνει με το ήθος το οποίο αναφέρεστε. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο αναγνωρίζετε, είναι η οικογενειακή, αν θέλετε, παράδοση και η δημιουργία δύο ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά τα τελευταία 50 χρόνια έκαναν μια τεράστια δουλειά. Ακολούθησαν όμως άκρο συγκινητικές στιγμές όταν κατά την εκδήλωση το λόγο έλαβε η κυρία Νανά Καράτζη, θέλοντας να ευχαριστήσει τα μέλη του Συνδέσμου για την τιμητική βράβευση που της απέδωσαν πριν από 2 χρόνια, αφού η ίδια τότε δεν κατέστη δυνατό να δώσει το παρόν. Η ίδια ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη, αναφερόμενη στον αείμνηστο σύζυγό της και επιχειρηματία Μιλτιάδη Καράτζη, με τους παρευρισκόμενους να της χαρίζουν ένα ζεστό χειροκρότημα. Ξέρουμε όλοι ότι η γενική επιχειρηματικότητα δεν είναι εύκολη. Για μένα όμως ήταν λιγάκι πιο εύκολο, γιατί είχα συνοδηπόρο τον Μιλτιάδη, στον οποίο θέλω απόψε να αφιερώσω το βραβείο που προσφέρατε σε εκείνον και στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Στην εκδήλωση που για ακόμα μία χρονιά σημείωσε μεγάλη επιτυχία, το παρόν έδωσαν τόσο τα μέλη και το Προεδρείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όσο όμως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και άλλοι φορείς της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής του τόπου. Είναι μια βραδιά η οποία προσδοκά τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ μας και αν θέλετε από μόνη της δείχνει μια αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Θεωρώ ότι η Κρήτη είναι από τα τμήματα της Ελλάδος που πάντα προχωράει μπροστά από όλους τους άλλους και θα συνεχίσει. Είμαστε αισιόδοξοι. Πάντα για να έρθει η ανάπτυξη χρειάζεται ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας. Οι επιχειρηματίες της Κρήτης επιτελούν ένα τεράστιο έργο που δίνουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Αξίζουν τη στήριξη όλων μας. Η Κρήτη δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός. Για το ΣΕΒΙ η Κρήτη είναι ισχυρός βιομηχανικός παίκτης. Η Κρήτη αποτελεί ένα μοναδικό παραγωγικό οικοσύστημα, καθώς συνδυάζει εξαιρετική πρωτογενή παραγωγή. Αξίζει να σημειωθεί πως χορηγός επικοινωνίας της λαμπερής αυτής βραδιάς ήταν ο όμιλος της Κρήτη.